δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το ομόλογο το οποίο δεν πληρώθηκε το 2012, το 2013, θα πληρωθεί το ομόλογο του 2015. Επομένως, λέτε ότι θα δημιουργηθεί πιστωτικό γεγονός. Εγώ ξέρετε, κύριε Χιόνι, θα έχουμε μια συνολική χρεοκοπία. Τι δεν έχω καταλάβει μέχρι τώρα. Θέλω να πω και κάτι ακόμη. Αμέσως, μισό λεπτό. Ας έχουμε υπόψη μας ότι τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και ας μην επεκταθούμε περισσότερο σε αυτό, έχουν στα χέρια τους 100 δισεκατομμύρια ελληνικά ομόλογα. Τα ασφαλιστικά ταμεία και ελληνικές τράπεζες. Συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέτε. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Το Δεκέμβριο του 2010 πάρθηκε η απόφαση στη Σύνοδο Κορυφής για τη συμμετοχή των ιδιωτών. Έτσι δεν είναι. Είναι απόφαση του Δεκεμβρίου 2010. Τον Μάρτιο, 4 Μαρτίου του 2011, ακόμα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στην ανακοίνωσή του εδώ, και ήταν και ο κύριος Σαμαράς εκεί, μιλάει για συμμετοχή ιδιωτών προκειμένου να μην πληρώσουν οι φορολογούμενοι. Ξαφνικά λοιπόν τη συμμετοχή ιδιωτών που όλοι τη συζητούσαμε και τη θεωρούσαμε κάτι φυσικό, πώς προέκυψε ότι θα χαρακτηριστεί η επιλεκτική χρεοκοπία? Κοιτάξτε. Οι οίκοι αυτό το επέβαλαν, γιατί 6 μήνες τώρα είναι αυτή η κουβέντα. Μα είναι ξεκάθαρο. Και το θεωρούσαμε καθημερινό. Δηλαδή απόφαση Συνόδου Κορυφής, απόφαση Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κανείς δεν είχε κουνηθεί. Κυρία να Μακρύ, πήρε παιδιά, τι συζητάμε, πού πάμε? Οι πολιτικές συζητήσεις δεν πρέπει να επιτερμινεύουν και την αγορά και τους οίκους αξιολόγησης και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αν δείτε στο καταστατικό της Moody's και της Standard & Poor's, λέει ξεκάθαρα ότι η συμμετοχή των ιδιωτών, η οποία δεν είναι θελουσία και κατά ψέματα δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κάποιος εθελοντικά πάει για να χάσει. Δεν είναι λοιπόν οικειοθελή συμμετοχή στην αδιάρθρωση του χρέους, είναι επιστοτικό γεγονός. Το λέει ξεκάθαρα στο καταστατικό της. Άρα δηλαδή οι πολιτικοί, οι δύο Ευρωπαίοι το έκαναν επίτηδες και εμείς πέσαμε σε αυτή την παγίδα. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω, κύριε Χιόνι. Εγώ δεν έχω μεγάλη. Και να μας πείτε και για την Ουρουγουάη, σας παρακαλώ. Γιατί επικαλούνται το παράδειγμα της Ουρουγουάη. Μα τι λέτε τώρα, τι σχέση έχει η Ουρουγουάη με το επικαλούν? Τι σχέση έχει μια ελληνική μια οικονομία η οποία κοντεύει να χρωστάει 300 δισεκατομμύρια, κύριε Χατζηνικολάου, ευρώ? Είναι από τα μεγαλύτερα πιστωτικά γεγονότα που έχουν συμβεί στην ιστορία. Όλα αυτά τα οποία ξέρουμε, Ουρουγουάη, Ρωσία, Αργεντινή, δεν ξεπερνούν τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια, ούτε καν ευρώ. Είναι τεράστιο το κονδύλι αυτή τη στιγμή και ο βαθμός έκθεσης της ελληνικής οικονομίας. Ναι, κυρία Βούλτεψη. Πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά. Διότι. Κάποιον μάλιασε η γλώσσα τους από την πρώτη στιγμή ότι θα υπάρχει πρόβλημα και δεν πάει να λέει και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι Ευρωσοσιαλιστές. Ο κύριος Παπανδρέου το κατάλαβε την προηγούμενη Δευτέρα και έστειλε επιστολή στο Γιουνκέρ και είπε ότι είναι επικίνδυνη η συμμετοχή των ιδιωτών. Πρέπει να βρουν λύση με τη Γερμανία. Και αφού τόσο καιρό δεν έχουμε βρει τη σωστή λύση με τη Γερμανία και τη χαϊδολογάμε, τώρα πια πρέπει να πάρει η Γερμανία το μήνυμα ότι 70 χρόνια. Ανοχής, 70 χρόνια ανοχής είναι αρκετά. Εφόσον δεν συνετίζεται να βοηθήσει, να ζητήσουν έστω και τώρα, τώρα που μιλάμε, πίσω το αναγκαστικό δάνειο. Το χρωστάει η Γερμανία, δεν το έχει πληρώσει, είπαμε να μην τις κακοκαρδίζουμε, γιατί είναι σύμμαχος κτλ. Το έχει όμως παρακάνει. Δεν θα κάνει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί αν αποφασίσει η Γερμανία να κάνει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πρέπει να πάρουμε και εμείς τα όπλα. Δεν πολέμησαν οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας τους Ναζί για να κάνουν τώρα αυτοί οικονομικό πόλεμο στην Ευρώπη. Έχουν πάρει από τα συντίας 3 εκατομμύρια και να δώσουν από αυτά, αν δεν θέλουν να γίνει χρεοκοπία. Και να ορθώσουν το ύψος τους. Και να πάνε εκεί να μιλήσουν. Μάλιστα. Αν δεν μπορούν και είναι διαφθαρμένοι και τα πήραν από τη Siemens και τη MAN, να φύγουν να πάνε άλλοι. Που δεν είναι διαφθαρμένοι. Ξεχάσατε τη Φέρωσταλ, κυρία Και Αγούς. Μπράβο σας, ευχαριστώ. Μια τελευταία κουβέντα. Ο Χρήστος Κώστας και αμέσως, κύριε Χιόνι, γιατί νομίζω ότι κάτι θέλει να σας ρωτήσει ο συνάδελφος. Θέλω να είμαι σαφής και ξεκάθαρος στο βαθμό που ξέρω τα οικονομικά. Οποιαδήποτε μορφής χρεοκοπία, προσωρινή, επιλεκτική, οτιδήποτε άλλη χρεοκοπία υπάρχει, με σταθερό και ισχυρό νόμισμα δεν συντεριάζουν. Όλα αυτά τα σενάρια που επεξεργάζονται κάποιοι, που τα επεξεργάζονται. Και η κυρία Δαμανάκη μας τα είχε πει τότε και δεν την πιστεύουμε και τη φωνάζαμε. Όλοι αυτοί συνδυάζουν αυτό το σενάριο της επιλεκτικής χρεοκοπίας με έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Είναι σαφές. Δεν υπάρχει κανένα προηγούμενο, δεν υπάρχει στη θεωρία, δεν στέκει αυτό το πράγμα. Οποιαδήποτε, και επικαλούμε και τον κύριο Χιόνι που είναι καθηγητής. Δεν υπάρχει selective, επιλεκτική, προσωρινή χρεοκοπία και με σταθερό νόμισμα. Αμέσως μετά έχουμε μια νομισματική κατάρρευση, μια υποτίμηση και όλες τις συνέπειες. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά τα παραμύθια. Πέσαμε σε μια παγίδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιοι στείλουν το ευρώ των δύο ταχυτήτων στην Ευρώπη. Πέσαμε στην παγίδα τους. Τώρα που ξέρουμε την πραγματικότητα, υπάρχει τρόπος να φύγουμε. Εγώ θα συμφωνήσω, κύριε Κώστα, απόλυτα μαζί σας. Είναι μια καλή παγίδα για να υιοθετήσουμε τη δραχμή την επόμενη μέρα και πρέπει τα πράγματα να τα πούμε ξεκάθαρα πλέον. Έτσι. Διότι η επιλεκτική χρεοκοπία ή οποιαδήποτε χρεοκοπία με ευρώ δεν γίνεται. Έτσι. Πρέπει να βρούμε άλλο νόμισμα. Να υιοθετήσουμε άλλη νομισματική μονάδα. Ακόμα και αν ο κύριος Τρισέ συνεχίσει να παίρνει τα ομόλογά μας, κύριε Χιόνι. Θα το είπε ξεκάθαρα ότι δεν θα τα παίρνει. Αν λέω
Βεβαίως. Λέει ότι δεν θα τα παίρνει μέχρι να βρεθεί μια λύση. Αν κάποιος πρέπει να υποχωρήσει, ή η Μέρκελ θα υποχωρήσει ή ο Τρισέ, εφόσον έχουν πια στα άκρα. Ο ένας λέει ιδιώτες, ο άλλος λέει όχι ιδιώτες. Αν λοιπόν ο κύριος Τρισέ υποχωρήσει, θα είναι και σε αυτή την περίπτωση χρεοκοπία? Οποιαδήποτε, κοιτάξτε κυρία Μακρύ, ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν εγγυάται το ελληνικό χρέος. Mm-hmm. Δεν βγαίνει να εκδώσει αυτή ένα ευρωομόλογο. Όλες αυτές οι πολιτικές είναι αρκετά βραχυχρόνιες. Μπορούν να δώσουν περιθώρια κινήσεων τον επόμενο μήνα, την επόμενη εβδομάδα. Δεν έχουμε εμείς πρόβλημα ρευστότητας αυτή τη στιγμή. Έχουμε πρόβλημα αξιόχρεου σαν οικονομία. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος εξειδίκευσης της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης για να πούμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε το χρέος μας. Δεν είναι παροδικό το πρόβλημα που έχουμε. Δεν έχουμε γρήπη. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε και εγώ θερμά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τώρα, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι διαξηφισμοί μεταξύ κυβέρνησης και Νέας Δημοκρατίας για τη διαχείριση του χρέους. Ο Αντώνης Σαμαράς κατηγόρησε τον Γιώργο Παπανδρέου ότι δεν διαπραγματεύεται επαρκώς με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ανταπέδωσε τα πυρά, επικρίνοντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι δημιουργεί σκόπιμα σύγχυση και τεχνητές δυσκολίες. Νέος γύρος αντιπαράθεσης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με αφορμή την επίσκεψη της Αμερικανίδας Υπουργού Εξωτερικών Χίλαρη Κλίντον στην Αθήνα. Μετά τη συνάντηση της κυρίας Κλίντον σήμερα με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν διαπραγματεύεται επαρκώς με τους εταίρους μας. Τώρα πρέπει η κυβέρνηση να κάνει επιτέλους αυτό που δεν έκανε ως τώρα. Να διαπραγματευτεί. Όλοι τώρα συζητούν για την τύχη της Ελλάδας, γιατί αφορά άμεσα την Ευρωζώνη. Η Ελλάδα πρέπει να έχει ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Και η κυβέρνηση επιτέλους πρέπει να διαπραγματευτεί δυναμικά και ουσιαστικά. Ο κύριος Σαμαράς κάλεσε την κυβέρνηση να μην αποδεχθεί λύση που θα περιλαμβάνει η ελεγχόμενη χρεοκοπία. Η Νέα Δημοκρατία δεν συμφωνεί με τη λεγόμενη συμμετοχή των ιδιωτών στο ρίσκο των κρατικών ομολόγων. Πρώτον, γιατί αυτό οδηγεί σε επιλεκτική χρεοκοπία, που πολύ πιθανό να δημιουργήσει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα δυσκολεύεται πια να παρέχει ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες με ενέχειρο τα κρατικά ελληνικά ομόλογα. Αυτή η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης. Ο Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην χρησιμοποιεί τον όρο Selective Default στα ελληνικά και τον κατηγόρησε ότι προκαλεί σύγχυση. Το ίδιο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την ώρα που διεξάγονται πολύ κρίσιμες πολιτικές, οικονομικές και τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης, των ευρωπαϊκών θεσμών όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και των τραπεζών σε διεθνές επίπεδο. Την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να διασφαλίσει τα συμφέροντα της χώρας και των πολιτών με λεπτούς και στοχευμένους χειρισμούς, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί απλώς να δημιουργήσει τεχνητές δυσκολίες. Ο κύριος Σαμαράς, αντί να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της κυβέρνησης για τη δημιουργία εθνικού μετόπου διεκδίκησης των λύσεων για τη χώρα, εξακολουθεί να αγνοεί τη συνθετότητα των προβλημάτων και λειτουργεί με άξονα τα μικροκομματικά ωφέλη. Η κόντρα διεξάγεται με φόντο τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ερχόμενη Πέμπτη, όπου η κατάσταση σχετικά με τις αποφάσεις για το ελληνικό χρέος παραμένει ρευστή. Χρυσή τομή ακριβώς δεν έχει βρεθεί. Και δεν έχει βρεθεί γιατί κοιτάνε ακριβώς η λύση να μην θεωρηθεί πιστωτικό γεγονός, το οποίο θα ενεργοποιήσει όλα τα CDS και θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον. Πρώτο που ζητάμε είναι να υπάρξει σαφές, ισχυρό μήνυμα αποφασιστικότητας της Ευρωζώνης να στηρίξει τις δικές της οικονομίες. Προσπαθούν να βαφτίσουν το ψάρι κρέας, να χρυσώσουν το χάπι και δεν λένε χρεοκοπία, λένε επιλεκτική χρεοκοπία. Είναι ένας νεολογισμός, δεν υπάρχει αυτός όσο. Καταρχάς να σου πω, δεν υπάρχει επιλεκτική χρεοκοπία. Τι θα πει επιλεκτική χρεοκοπία? Όλες οι χώρες οι οποίες έκαναν στάσεις πληρωμών ξεκίνησαν αυτή τη διαδικασία από αυτό που θα μπορούσε κανείς να ονομάσει επιλεκτική χρεοκοπία. Παρά το επίγον της κατάστασης με το χρέος, η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι σίγουρη ότι οι Ευρωπαίοι την Πέμπτη θα καταλήξουν σε οριστική απόφαση που θα στέλνουν το επιθυμητό μήνυμα στις αγορές. Τώρα, με καλά λόγια για τη χώρα μας, αναχώρησε από την Αθήνα η Χίλαρη Κλίντον. Για το παρασκήνιο της επίσκεψής της θα μας ενημερώσει ο Ανδρέας Κωνσταντάτος. Ανδρέα. Αναχώρησε η κυρία Κλίντον. Όντως, καλά λόγια και αρκετές υποσχέσεις είχαμε, Νίκο. Αλλά να δούμε τι αντίκρισμα μπορεί να έχουν όλα αυτά τα καλά λόγια και καλές υποσχέσεις. Η Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ πάντως εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή της στο πρόγραμμα της κυβέρνησης για έξοδο από την κρίση και αυτό ερμηνεύθηκε και ως ένα μήνυμα προς την Ευρωζώνη για τη σημασία που δίνει οι Ηνωμένες Πολιτείες στη διάσωση της Ελλάδος. Επίσης, εξέφρασε και την ανάγκη αυτή η έκτακτη σύνοδος κορυφής να έχει κάποιο αποτέλεσμα, μια συνολική λύση στο πρόβλημα της κρίσης χρέους. Και δείχνει κατά ορισμένους και την ανησυχία
που δείχνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην βραδίτητα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά την υπόθεση αυτή και την αποτελεσματικότητα την οποία επιδεικνύει μέχρι στιγμής. Αλλά βασικά με την επίσκεψή της η κυρία Κλίντον εδώ στήριξε τον Γιώργο Παντρέου και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, μίλησε για καλά λόγια με τον Μεσοπρόθεσμο, προώθησε όλο το πρόγραμμα αυτό και αναφέρθηκε και στη σημασία που δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις επενδύσεις και στο αναπτυξιακό σχέδιο για την Ελλάδα. Βασισμένο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τη μια μεριά και βεβαίως στην μετατροπή της Ελλάδας σε ένα κέντρο μεταφοράς πετρελαίου από την Ευρώπη μέσω του αγωγού Νοτίου Διαδρόμου και όχι των Ρώσικων αγωγών. Τώρα μένει να δούμε αν αυτή η στήριξη προς την Ελλάδα έχει κανένα όφελο στη Σύνοδο Κορυφής, αμφίβολο μάλλον είναι, στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης πέμπτης. Αν θα επηρεάσει τους Ευρωπαίους. Να ευχαριστήσω τον Ανδρέα Κωνσταντάτο. Οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις εν όψη της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής των Βρυξελών βρίσκονται στο επίκεντρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Στο φως έρχονται και νέα εναλλακτικά σενάρια για τη διαχείριση του χρέους, ενώ η επικεφαλής των σοσιαλιστών στη Γαλλία τονίζει με έμφαση στην εφημερίδα Λιμπερασιόν ότι πρέπει να σωθεί η Ελλάδα για να σωθεί η Ευρώπη. Κόκκινο χτυπάει το πολιτικό θερμόμετρο στην Ευρώπη όσο πλησιάζουν οι μέρες για τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη. Well, the problem is how to deal with the private investors. What share do they have to take in that cake? Επικαλούμενη διπλωματικούς κύκλους, η γερμανική εφημερίδα Die Welt υποστηρίζει σε σημερινό της δημοσίευμα ότι οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωζώνης εξετάζουν την προσθήκη μιας νέας τραπεζικής εισφοράς στο πακέτο στήριξης της ελληνικής οικονομίας. Τη δημιουργία τραπεζικών φόρων ώστε να συμβάλλουν στον ιδιωτικό τομέα που θα βοηθήσει την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, εξετάζουν οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης. Την εισφορά αυτή θα καταβάλουν και οι τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης που δεν δραστηριοποιούνται άμεσα στην Ελλάδα. It's still very tricky because remember that last time this the phrase of a significant contribution by private investors was deleted from official statements. I think it will be very hard for her to get this significant contribution from the private sector. Σε δηλώσεις του στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η σύνοδος της Πέμπτης θα φέρει ένα αποτέλεσμα που θα ηρεμήσει τις αγορές. Η γερμανική κυβέρνηση εργάζεται με όλες τις δυνάμεις για να προετοιμαστεί ένα καλό αποτέλεσμα για την Πέμπτη. Ένα αποτέλεσμα άξιο να παρουσιαστεί, το οποίο θα δώσει ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα στις αγορές. Απορρίπτοντας κάθε ιδέα εγκατάλειψης της Ελλάδας, η επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας και υποψήφια στις προσεκείς προεδρικές εκλογές τονίζει εμφατικά στην εφημερίδα Λιμπερασιόν. Θα πρέπει να σώσουμε την Ελλάδα για να σωθεί η Ευρώπη. Θεμελιακές αλλαγές στην αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους ζητά ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Λόρεν Σάμερς, με άρθρο του στους Financial Times. Η διπλή πραγματικότητα ότι η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Ιταλία χρειάζονται ανακούφιση του χρέους τους και ότι οι πιστωτές έχουν περιορισμένη δυνατότητα να δεχθούν άμεσες ζημιές, σημαίνει ότι όλες οι προσεγγίσεις απαιτούν αυξημένες προσπάθειες από το κέντρο της Ευρώπης. Η Ιταλία είναι η χώρα που βρίσκεται τον τελευταίο καιρό στο στόχαστρο των κερδοσκόπων. Τα spreads των Ιταλικών ομολόγων εκτινάχθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ, αγγίζοντας τις 337 μονάδες βάσης. Και ο πρωθυπουργός Μπερλουσκόνη συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ναπολιτάνο για να συζητήσουν τις εξελίξεις. Τα μέτρα περιστολής των δημοσιονομικών δαπανών ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ που ενέκρινε το Ιταλικό Κοινοβούλιο την Παρασκευή δεν έπεισαν τις αγορές λόγω κυρίως του αβέβαιου πολιτικού μέλλοντος της κυβέρνησης Μπερλουσκόνη. Τώρα, ακόμη και τις Ηνωμένες Πολιτείες απειλεί με υποβάθμιση ο οίκος Standard & Poor's αν δεν βρεθεί λύση για το πρόβλημα του χρέους μέχρι τις 2 Αυγούστου, Χρήστο. Μέχρι σήμερα η ασφαλέστερη επένδυση στον κόσμο ήταν το αμερικανικό ομόλογο. Γι' αυτό έχει και πολύ χαμηλή επένδυση, χαμηλή απόδοση. Όμως στις 2 Αυγούστου κινδυνεύουμε να υποβιβαστούν και τα αμερικανικά ομόλογα στην κατηγορία ΒΒΒ και εκεί να χάσει ο κόσμος την άγκυρά του. Αυτό συμβαίνει γιατί το αμερικανικό χρέος έφτασε στο όριό του, 14,3 τρισεκατομμύρια δολάρια είναι το χρέος αυτό. Δεν μπορεί να πάρει άδεια για νέο δανεισμό ο Μπάρακ Ομπάμα χωρίς την συνένεση του Κογκρέσου. Οι Ρεπουμπλικανοί για να δώσουν τη συνένεσή τους επιμένουν ότι πρέπει να κόψει τα προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης και υγείας που έχει τόσο πολύ διαφημίσει και τόσο πολύ επιμείνει ο Ομπάμα. Δεν του δίνουν την έγκριση, δεν υπάρχει συμφωνία και στις 2 Αυγούστου κινδυνεύουμε να κηρύξει στάση πληρωμών οι Ηνωμένες Πολιτείες. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ανακατασούρα θα συμβεί. 14,3 τρισεκατομμύρια δολάρια είναι το χρέος των Αμερικανών. 1,6 τρισεκατομμύρια
εκατομμύρια από αυτά τα έχουν οι Κινέζοι. Περίπου 1 τρισεκατομμύρια έχουν οι Ιάπωνες, 915 κάπου εκεί. Και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα τα έχει ο υπόλοιπος πλανήτης. Καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί. Γι' αυτό ο κόσμος πανικόβλητος τρέχει στο χρυσάφι, 1.602 δολάρια η ουγιά εκτινάχθηκε η τιμή του χρυσού, αλλά και σε άλλα νομίσματα που το φαντάζουν σήμερα πιο ασφαλή, όπως το ελβετικό φράγκο που έφυγε σε νέο ρεκόρ απέναντι στο ευρώ και στο δολάριο. Να σε ευχαριστήσω.